Γεια σας μάγκες μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, σήμερα θα πάμε να βρούμε ένα παιδί που μου ζήτησε να δείξει το... να δει λίγο το μηχανάκι, να το κάνει και μια βόλτα. Είναι φίλος. Έχει και αυτός ένα κανάλι στο YouTube. 4 wheels λέγεται, 4 wheels. Κάνει βιντεάκια με τη γουρούνα του. Είναι μια κινέζικη Nitro 125 αυτόματη και την έχει περισσότερο για κολπάκια. Την έχει αρκετά χρόνια και την έχει, τη χρησιμοποιεί σαν stand bike πλέον. Αλλά θα έρθουν πραγματάκια και στο κανάλι του παιδιού, όποιος θέλει να μπει να τσεκάρει. Έρχονται ωραία πραγματάκια. Και επειδή ευκαιρίας, να σας πάρω και εσάς μαζί μου. Γιατί όπως είπαμε, αφορμή ψάχνω για να κάνω βίντεο. Και να δούμε έτσι και λίγο τι παίζει με αυτό το μηχανάκι, ρε παιδί μου. Τι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια τώρα δεν θα κάνω τίποτα σπουδαίο, λίγο, πολύ λίγο παιχνίδι, γιατί δεν έχω στολή τώρα πάνω μου επί αγκονίδες, επί καλαμίδες και λοιπά. Δεν τα κάνουμε αυτά σε δρόμο, πηγαίνουμε σε δικό μας χώρο, εκεί του δίνουμε και καταλαβαίνει. Ποτέ σε δρόμους και τέτοια αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν λέω, θα κάνεις και ένα πατηματάκι, θα κάνεις και μια σούζα εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ ας πούμε βλέπετε εσείς τίποτα? Τίποτα. Εδώ πέρα μπορείς να ανοίξεις και λίγο τον κάτι, ρε παιδί μου. Δεν έχεις θέμα. Αυτός ο ήχος της Τρίτης σε Τετάρτη με τρελαίνει. Πού πήγε? Εδώ δεν θα έπρεπε να είναι, ρε παιδιά. Ανάτονε, έρχεται. Να σου στήσω λοιπόν. Να δες ο κάγκουρας ήρθε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε εδώ μπροστά κάτω. Πάμε μπροστά. Λοιπόν, να δω παιδιά το γορίμα. Αλλά και εσύ είναι πολύ μικρό, ρε. Είναι πολύ μικρό, είναι αυτόματη. Αυτό δεν ξέρω αν σας το είπα. Γιατί σταμάτησε, ρε. Να σας δείξω και για ποιο λόγο το έχουμε αυτό. Τι? Όλες πάνω. Ναι, τώρα να δω πως θα βαρέσει η μανιβέλα. Σήκω. Μας γάμισες τώρα. Άρα μαλάκα ταχύτητα έχεις. Ναι, πήγαινε μέχρι Δευτέρα, Τρίτη αργά. Πήγαινε έτσι σιγά σιγά, να το συνηθίσεις. Άιντα ο άλλος μαλάκα, έχει βγει εδώ. Συμπλέκθη, το αφήνεις και φεύγεις. Φύγε, φύγε, φύγε. Ωραίος. Φύγαμε.
Γι' αυτό που λέτε μάγκες την έχουμε αυτή τη γουρουνίτσα. Και αυτός τα ίδια κάνει. Όλα παπολό. Μαλάκες, τι σκασίματα κάνει αυτή η γουρουνίτσα, με τρελαίνει. Ωραία, λοιπόν, τώρα θα πάμε σιγά σιγά, βόλτα. Δεν τον φτάνω κιόλας. Ή τον φτάνω. Τον φτάνω. Λοιπόν, έχω κάτι παρόμοιο για αργότερα στο κανάλι, σαν project. Το οποίο, παιδιά, θα είναι πολύ, πολύ του μπανάκι. Εγώ προσωπικά πολύ το γουστάρω. Όπα, μισό, εδώ έχει ζουζούνια. Έχω ακόμη την πρώτη γουρούνα που είχα αγοράσει, που, δηλαδή εκείνη η γουρούνα είναι ο λόγος που οδηγάω αυτή τη στιγμή. Αν δεν υπήρχε αυτή η γουρούνα, δεν ξέρω αν θα ήμουν εγώ εδώ πέρα τώρα να μιλάω και να κάνω αυτό το βίντεο. Είναι ένα Yamaha 50. Σε συνεργασία με μια άλλη εταιρεία τώρα, δεν είμαι και σίγουρος, μη σας λέω και ότι να είναι, δεν ξέρω αν ήταν εταιρεία ακριβώς. AMS γράφει, AMS, και εγώ το λέω AMS από τότε, μου έχει κολλήσει έτσι. Και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, να την κάνω έτσι ένα προτζεκτάκι. Γιατί με αυτή τη γουρουνίτσα, παιδιά, έχουμε κάνει τις μαλακίες. Όλοι έχουμε μάθει να οδηγάμε με αυτή τη γουρούνα σε αυτή την παρέα. Και την είχα, ρε παιδί μου, για stand-by γενικά, έτσι μικρούλι. Και επειδή το γούσταρα πολύ, σκέφτομαι να την κάνω προτζεκτάκι. Αν θέλετε κι εσείς, γιατί όχι, να την κάνουμε ένα προτζεκτάκι. Επίσης, παιδιά, πω, γουστάρω πολύ τα οδικά τέτοια μικρά μηχανάκια, αλλά εδώ δυστυχώς θα πρέπει να το αφήσουμε. Εδώ θα την αποχωριστούμε. Ορίστε. Κάμψε. Α, επίσης, κοιτάξτε εδώ carbon λεπτομέρεια. Όχι ότι και ότι. Και συνεχίζουμε. Εγώ τώρα λέω να πάμε το γυρισμό. Οπότε θα γυρίσουμε σιγά σιγά τώρα, γιατί έχω κάτι δουλίτσες. Παιδιά, πρέπει να πάω να πάρω κάποια πράγματα. Είναι και μεσημέρι. Άρε πούστη. Έχει πάει κοντά 2. Είναι η ώρα για φάει, παιδιά, πεινάω. Θέλω να πάω να φάω. Και που λέτε, παιδιά, εντυπώσεις για το άλλο το μικρούλι που οδηγάγαμε. Πολύ μικρό. Βέβαια, συγκριτικά με το 50 που λέω εγώ, αυτή φαίνεται λίγο θηρίο. Παρ' όλα αυτά, έχουν πολύ πλάκα αυτά τα μικρά μηχανάκια. Μ' αρέσει πολύ να τα οδηγάω. Δηλαδή, είμαι σε φάση, έχω τη γουρούνα που είναι μεγάλη και βλέπω το μικρούλι και λέω, μα πάρω το μικρούλι να πάω βόλτα. Είναι, δεν πάω καλά. Λοιπόν, μάγκες μου, ήταν ένα βιντεάκι πιο χαλαρό, πιο βολταδικό, δεν είχε κάποιο θέμα να μιλήσουμε, εκτός από αυτό που ήθελα να σας πω με το μικρούλι το stand bike που το πήρα αφορμή από τη γουρούνα του παιδιού.
Όποιος θέλει να μπει να τσεκάρει και το κανάλι του, θα έρθουν πραγματάκια πολλά μελλοντικά. Απλά τώρα δεν υπάρχει και ο χρόνος και πολλά άλλα. Έρχονται πολύ δυνατά πραγματάκια, μάγκες, πολύ δυνατά πραγματάκια. Απλά πρώτα πρέπει να ρυθμίσω κάποια θεματάκια με τον ήχο, με την εικόνα, το οπτικοακουστικό κομμάτι γενικότερα, να στηθεί σωστά, καλά, για να γίνουν σωστά πράγματα, όχι ό,τι να είναι. Οπότε, εμείς γυρνάμε, εσείς μέχρι το επόμενο βίντεο, πάντα κράνος, προσοχή μεγάλη στους δρόμους, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι, μάγκες, έρχονται πραγματάκια. Stay tuned.